Κύριε Λαμπρούλη, ασκείται κριτική σε δύο επίπεδα και είναι δίδυμη η κρίση από ό,τι φαίνεται, τόσο στο θέμα της πανδημίας, στο μέτωπο της πανδημίας, που είστε και εσείς γιατρός και το αντιμετωπίζετε και το βλέπετε καθημερινά, όσο και στο θέμα της ενεργειακής κρίσης, παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, με ανατιμήσεις και στην ελληνική αγορά. Εδώ ποιο είναι το φάρμακο τώρα για να μπορέσει να εξισορροπηθεί η κατάσταση? Το φάρμακο, κύριε Σκάλκο, καταρχήν καλημέρα και όλα, είχαμε ένα πρόβλημα να συνδεθούμε στην αρχή και στους συναδέλφους που είναι στο πάνελ. Καλημέρα. Κοιτάξτε, και με βάση τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, την πρόσφατη συνέντευξη του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της ακρίβειας, των μισθών, αλλά και άλλα ζητήματα της υγείας και πάει λέγοντας. Εδώ ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση κατ' επέκταση, προσπαθεί να δημιουργήσει κάλπικες προσδοκίες περί σημαντικής αύξησης του κατώτατου μισθού. Στη βάση όμως ποιο, κύριε Σκάλκο, στη βάση του απαράδεκτου κατάπτυστου νόμου Βρούτση Αχτσιόγλου, που κρατάει καθυλωμένους μισθούς και προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια των εργαζομένων και των λαϊκών οικογενειών, οι οποίοι βλέπουν το εισόδημά τους να δέχεται χαριστική βολή από το μεγάλο ακριβώς κρίμα ακρίβειας. Και σε αυτή την κατεύθυνση, πέρα από τον νόμο Βρούτση, που έχει οδηγήσει τους μισθούς και το εισόδημα των εργαζομένων στα τάρταρα, είναι ο συνδυασμός αυτού του νόμου με όλο το αντεργατικό νομικό οπλοστάσιο, με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, απλήρωτων υπερηρών, δεκάωρες υπερεργασίας και πάει λέγοντας. Όλα αυτά δηλαδή που καθυλώνουν και μειώνουν τους μισθούς και συρρυκνώνουν περαιτέρω το λαϊκό εισόδημα σε μεγάλες, βεβαίως, συνθήκες μεγάλης ακρίβειας. Και εδώ το Κομμουνιστικό Κόμμα, αν θέλετε, στην κατεύθυνση αυτή και μπροστά σε αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται για το λαό μας, έχει διαμορφωθεί μάλλον, και ανοίγω μια παρένθεση, συγγνώμη. Δείτε, το 2% αύξηση του μισθού που ήδη ισχύει από 1η-1η του 2022 στο νέο έτος, ήδη έχει εξανεμιστεί από την ακρίβεια. Άρα λοιπόν, εδώ, κατά τη γνώμη μας, και το έχουμε καταθέσει, απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα. Μέτρα που απαιτούνται για την ανακούφιση από το τσουνάμι αυτό της ακρίβειας. Λέει, για παράδειγμα, ΣΥΡΙΖΑ να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, κύριε Λαμπρούλη. Εμείς έχουμε καταθέσει και τροπολογίες και σχέδια προτάσεις νόμου σε αυτή την κατεύθυνση εδώ και πάρα πολύ καιρό, τους προηγούμενους μήνες. Μέσα στο 21 και πριν το 21, αλλά αν θέλετε και μέσα στο 21. Κατάργηση του ΦΠΑ στην ενέργεια και τα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης και του ειδικού χώρου στα καύσιμα. Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, με κατάργηση όμως των αντεργατικών νόμων Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Και επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συνολικής Σύμβασης Εργασίας. Για να προλάβουμε πολύ σύντομα, κύριε Λαμπρούλη. Διαγραφή χρεών. Κοιτάξτε, πρέπει να κάνουμε και προτάσεις. Λοιπόν, διαγραφή χρεών και μείωση φορολογίας για τους αυτοαπασχολούμενους και επαναφορά το αφορολόγητο. Σε ό,τι αφορά τους αγρότες, για παράδειγμα, στα πλαίσια προστασίας δηλαδή του αγροτικού εισοδήματός τους, πραγματική μείωση του κόστους παραγωγής και ελάχιστη κυμαίες τιμές. Αυτά τα μέτρα θα πάρθουν. Πολύ σύντομα να πάμε λίγο στο επίμαχο τώρα της αυριανής ημέρας. Από το κύμα της ακρίβειας που είναι στο παρόδο, η ακρίβεια στην ενέργεια, κύριε Σκάλκο, και η μετακύλυση αυτής της ακρίβειας σε όλα τα είδη, δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας στα πλαίσια των στρατηγικών επιλογών όλων των κομμάτων. Αν με ακούτε, κύριε Λαμπρούλη, μια χάρη για να προλάβουμε το επίμαχο της αυριανής ημέρας. Αν με ακούτε. Στρατηγικές επιλογές δεν με ακούει, κύριε Λαμπρούλη. Αν μπορούμε να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία. Επαναλαμβάνω και πάλι, κύριε Σκάλκο, ότι εμείς ήμασταν αντίθετοι ούτως ή άλλως και στη σχετική διάταξη που ήρθε και νομοθετήθηκε στη Βουλή για την επιβολή αυτού του προστίμου. Επισημένοντας ότι η συγκεκριμένη επιλογή της κυβέρνησης προσπαθεί να συγκαλύψει την τεράστια ευθύνη, τις εγκληματικές πολιτικές ευθύνες που έχει απέναντι στη διαχείριση της πανδημίας. Με όλα αυτά τα μέτρα που δεν έχει πάρει, όλα αυτά τα μέτρα που και την προηγούμενη εβδομάδα οι υγειονομικοί σε όλα τα νοσοκομεία στη χώρα ανέδειξαν και με διαδηλώσεις και με αγωνιστικές διεκδικήσεις και μπροστά στο Υπουργείο Υγείας, να σας θυμίσω, ζητώντας το αυτονόητο, κύριε Σκάλκο, την ενίσχυση των νοσοκομείων, τα μέτρα προστασίας, επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας, των μεγάλων δηλαδή μονάδων της υγείας, προκειμένου να συνεισφέρουν στο σύνολο των αναγκών, όχι μόνο της πανδημίας, των COVID περιστατικών, αλλά και όλων των άλλων περιστατικών,
που λιμνάζουν αυτή τη στιγμή, γιατί τα νοσοκομεία ή πολλά νοσοκομεία έχουν μετατραπεί σε νοσοκομεία μίας νόσου. Άρα λοιπόν, την ίδια ώρα λοιπόν η κυβέρνηση με αυτά τα μέτρα, αν θέλετε, υπονομεύει ακόμα και την όποια προσπάθεια του εμβολιασμού. Σας ευχαριστώ ένα πολύ, όπλο σημαντικό, ένα όπλο σημαντικό, κύριος Βαγγέλης Αποστόλου. Ευχαριστούμε, κύριε Λαμπρούλη, δεν έχουμε άλλο